Και πάμε για την πρώτη μας συνταγή. Σούπα με μπρόκολο. Ακολουθήστε ακριβώς τις οδηγίες μου και στο τέλος θα είναι η πιο νόστιμη σούπα που έχετε δοκιμάσει. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για τη βελουτέ σούπα με μπρόκολο θα χρειαστούμε: για τη σούπα, ένα κρεμμύδι, 2 στίκ σέλερι, ένα πράσο, μία σκελίδα σκόρδο, 900 γραμμάρια μπρόκολο μπαρμπαστάθης, 50 γραμμάρια κρασί λευκό, 500 γραμμάρια γάλα, 700 γραμμάρια νερό, ένα κουταλάκι του γλυκού εστραγγόν, 5 με 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τα κρουτών, 100 γραμμάρια βούτυρο, μία σκελίδα σκόρδο, 150 γραμμάρια ψωμί, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, μπούκοβο, φέτες από ένα λάιμ και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλουμε μία κατσαρολίτσα και θα ρίξω λίγο λάδι. Να σας πω ότι τη συγκεκριμένη συνταγή την κάνω χρόνια, από τότε που ξεκίνησα. Τυχαία, δούλευα με έναν Γάλλο σε μία pub στο κέντρο της Αθήνας. Σεφ ήταν ο Γάλλος, εγώ ήμουν σου-σεφ, μετά έφυγε αυτός και έγινα σεφ. Ο Φαμπιάν. Ο Φαμπιάν πήγε ταξίδι στην Ταϊλάνδη και δεν γύρισε ποτέ. Γι' αυτό έγινα σεφ, η αλήθεια είναι. Ήμουν στα ξεκινήματά μου, αλλά ήταν ευκαιρία γιατί έγινα για πρώτη φορά σεφ σε μαγαζί, που ανέλαβα πρώτη φορά μαγαζί. Τη συγκεκριμένη συνταγή την έχω αλλάξει λίγο, την έχω φέρει περισσότερο στα μέτρα μου, αλλά κράτησα ένα βασικό μυστικό που μου είχε πει ο Φαμπιάν. Ο Φαμπιάν μου είχε πει πάντα όταν μαγειρεύω μπρόκολο να βάζω και γάλα μέσα στη σούπα. Η σούπα βγαίνει 10 φορές πιο νόστιμη και όντως ισχύει. Δηλαδή η συγκεκριμένη σούπα που δοκιμάσετε δεν έχει καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη σούπα με μπρόκολο έχετε δοκιμάσει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα κάνουμε μία σούπα βελουτέ. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει και πολύ το πώς θα κόψουμε τα λαχανικά μας. Γιατί τους αλλιώς θα τα μπιμάρουμε στο τέλος. Θα περάσουμε στον μπίμερ, θα τα πολυτοποιήσουμε. Οπότε και μεγάλα να τα κόψετε δεν με πειράζει. Αρκεί να σουτάρετε καλά. Ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι. Να σας πω, επειδή σαν ιδέα, άμα μου πουν και εμένα σούπα μπρόκολο, δεν θα είναι η πρώτη μου επιλογή. Επειδή ξέρω τη συγκεκριμένη σούπα και ξέρω τον τρόπο που τη φτιάχνω και ξέρω την τελική γεύση που θα έχει, όντως, άμα μου πούνε σούπα μπρόκολο, πάντα θα θέλω να τη δοκιμάσω. Άμα κάνετε αυτή τη σούπα, όντως θα καταλάβετε ακριβώς τι σας λέω. Λοιπόν, έχω σέλερι. Μου αρέσει το σέλερι και εμένα και εσάς φαντάζομαι. Ρίχνω και το σέλερι μέσα. Σοτάρω κρεμμύδι, σέλερι μαζί. Φανταστική συνταγή. Όλοι γνωρίζουμε το μπρόκολο, το πόσο superfood είναι. Οπότε πρέπει να μάθουμε να το μαγειρεύουμε. Σας έχω δείξει τρόπους και πώς να το ψήνετε στο φούρνο, πώς γενικά να το χρησιμοποιείτε στη διατροφή σας. Αυτή η σούπα είναι μοναδική. Είναι κάτι που όντως και άνθρωπος που δεν έχει φάει ποτέ στη ζωή του μπρόκολο, άμα τη φάει αυτή τη σούπα, θα τη λατρέψει. Λοιπόν, δεν σουτάρουμε για πάρα πολλή ώρα. Ίσα-ίσα λίγο να καραμελώσουν τα λαχανικά μας. Έχω βάλει πράσο, κρεμμύδι, σέλερι. Ανακατεύω καλά εδώ. Τέλεια. Και θα ρίξω και μία σκελίδα σκόρδο. Εδώ. Με το που ρίξουμε και το σκορδάκι μας, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τον μπρόκολο. Θα το πάρω από την κατάψυξη. Θέλω μία ολόκληρη συσκευασία μπρόκολο και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μπρόκολο μπαρμπαστάτης, που δεν χρειάζεται καθάρισμα και πλύσιμο. Έτσι όπως είναι το χρησιμοποιούμε κατευθείαν από την κατάψυξη. Και μην ξεχνάμε ότι το μπρόκολο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και πρωτεΐνες. Οπότε είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Λοιπόν, ρίχνουμε όλη τη συσκευασία μέσα. Εδώ. Θα σβήσω με ελάχιστο κρασί. Και θα περιμένω να εξατμιστεί οπωσδήποτε. Επειδή το λευκό κρασί και το γάλα δεν αγαπιούνται πάρα πολύ. Γενικά η οξύτητα δεν αγαπάει τα γαλακτοκομικά. Τι θέλω. Θέλω να περιμένετε να εξατμιστεί τελείως το κρασάκι ή να μην το βάλετε καθόλου. Δεν μου πειράζει. Καλύτερα να μην βάλετε καθόλου κρασάκι παρά να μην το εξατμίσετε. Γιατί στο τέλος δεν θα βγει ωραίο το αποτέλεσμα στη σούπα μας. Οπότε, με το που ρίξουμε τον μπρόκολο και σουτάρουμε λίγο, προσθέτουμε το γάλα, το νερό μας. Άμα έχετε και ζωμό λαχανικό, να ρίξετε μέσα ακόμα καλύτερα. Το γάλα. Θα βγει φανταστικό, δεν υπάρχει. Και όντως το γάλα κάνει όλη τη διαφορά. Λοιπόν, θα ρίξω ένα αρωματικό που λέγεται εστραγγόν. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Σε περίπτωση που δεν το βρείτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ρίξτε θυμαράκι. Βάλτε όποιο μυρωδικό σας αρέσει. Εγώ το εστραγγόν το βρίσκω εξαιρετικό για αυτή τη συνταγή, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Λοιπόν, πιπεράκι δεν έχω βάλει καθόλου, θα βάλω τώρα. Τέλεια. Κλείνω την κατσαρόλα μου και σιγοβράζω από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το ζουμί.
για περίπου 10 με 15 λεπτάκια. Ίσα-ίσα να μαλακώσει τον μπρόκολο, να μαλακώσουν τα λαχανικά μου και μόλις είναι έτοιμα θα τα μπιμάρουμε για να σερβίρουμε. Το μπρόκολο είναι πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες, ενώ θεωρείται το πιο δυνατό διατροφικά λαχανικό. Περιέχει περίπου 90% νερό και είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, φολικό οξύ, ενώ είναι καλή πηγή βιταμίνης B1, α, β' καροτίνης, σιδήρου, ποτάσιου, μαγνησίου, ασβεστίου και φυτικών ινών. Και η σούπα μου είναι έτοιμη. Τώρα, πώς φτιάχνουμε μία σούπα βελουτέ. Μία σούπα βελουτέ τη φτιάχνουμε με αγάπη και νεράκι. Μισό λεπτάκι. Θα πάρω μία κούπα, ωραία, δεν ξέρω που τη βρήκα αυτή, είναι ωραία. Και θα βάλω ζεστό νεράκι εδώ, να το έχουμε δίπλα μας, stand-by, μήπως και χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο υγρασία μέσα στη σούπα μας. Θέλουμε η σούπα μας να είναι ρευστή, δεν θέλουμε να είναι πουρές. Όταν πάω σε μαγαζιά και μου σερβίρουν σούπα που όντως είναι σαν πουρές, λέω αυτή δεν είναι σούπα, φέρτε λίγο νεράκι να την αραιώσω. Η σούπα πρέπει να τρώγεται ευχάριστα. Οπότε, βγάζω τη σούπα μου από τη φωτιά, εδώ, και παραδοσιακά οι Γάλλοι τη βάζουν σε μια σούπα στο τέλος, βούτυρο. Εμείς δεν είμαστε Γάλλοι, είμαστε Έλληνες, οπότε θα ρίξουμε ελάχιστο ελαιόλαδο, θέλουμε να την κάνουμε πιο healthy. Έχουμε ρίξει γάλα, νεράκι και λαχανικά, οπότε στη σούπα μου θα προσθέσω λίγο φρέσκο ελαιόλαδο στο τέλος. Βέβαια το βούτυρο θα το χρησιμοποιήσουμε μετά για να κάνουμε κρουτών, οπότε το κρατάμε στην άκρη. Τα κρουτών είναι προαιρετικά, η σούπα θα είναι healthy. Λοιπόν, έχω ρίξει το λαδάκι μέσα και αρχίζω να μπιμάρω εδώ. Και τώρα θα μου πείτε, ναι ρε φίλε, εμείς δεν έχουμε στο σπίτι αυτό το μηχάνημα εδώ, πώς θα κάνουμε τη σούπα. Θα το κάνετε σε δόσεις. Το μικρό το μιξεράκι θα το χτυπάτε λίγο-λίγο μέχρι που να γίνει. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Πολύ εύκολα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το στάδιο να δοκιμάσουμε τη σούπα μας. Θέλω να δοκιμάσετε και να δείτε άμα είναι εντάξει από αλάτι, πιπέρι και λαδάκι. Μπορούμε να βάλουμε και λεμόνι, αλλά ξέρετε, αν βάλετε λεμόνι στον μπρόκολο και γενικά σε οτιδήποτε πράσινο, γίνεται ακόμα πιο ξανθό, χάνει το χρώμα του. Είναι φανταστική. Αλλά θέλει λίγο αλάτι και πιπέρι. Και λίγο λαδάκι. Αλάτι, πιπέρι, λαδάκι. Τέλεια. Έρχομαι εδώ. Λοιπόν, βάζω πιπεράκι. Και αλάτι. Και ξανά να κατεβούμε. Θα προσθέσω λίγο ακόμα λάδι, περίπου 5 με 6 κουταλιές της σούπας. Είναι καλά λιπαρά, να θυμίσω ότι δεν έχουμε καθόλου λάδι στη συνταγή μας. Δεν έχουμε βούτυρα, θέλουμε φρέσκο λάδι στο τέλος. Οπότε ανακατεύουμε και δείτε πόσο φιχτή σε σύσταση έχει γίνει η σούπα μου. Αυτό εδώ δεν είναι σούπα, είναι ένας αραιωμένος πουρές. Οπότε πρέπει να προσθέσουμε λίγο νεράκι μέσα για να το κάνουμε σούπα. Βάλτε λίγο καυτό νεράκι, ανακατέψτε. Ανακατεύουμε. Και σε αυτό το σημείο ξαναελέγχουμε τη σύσταση της σούπας. Και είναι οριακά καλή, θα έπαιρνε λίγο ακόμα νεράκι. Οπότε ρίχνουμε λίγο ακόμα νερό, ανακατεύουμε. Και η σούπα μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ. Σύσταση, υφή, γεύση, όλα είναι μοναδικά. Και σε αυτό οφείλεται το γαλατάκι. Γάλα με μπρόκολο, ο καλύτερος συνδυασμός για να κάνετε σούπα. Αρωματικά, όπως σας είπα, μπορείτε να ρίξετε ό,τι σας αρέσουν. Μπορείτε να βάλετε δυόσμο, βασιλικό, εγώ βάλω λίγο εστραγκόν μέσα. Μοναδική. Την αφήνω στην άκρη. Και πάμε να ετοιμάσουμε τα κρουτών. Για τα κρουτών, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μία τηγανάρα. Ουουου! Και σε αντίθεση με τη σούπα μας, τα κρουτών για να γίνουν σεξι χρειάζονται τι? Βούτυρο. Οπότε βουτυράκι από το ψυγείο. Και όταν λέω βούτυρο, εννοώ βούτυρο. Οπότε για να γίνουν σωστά τα κρουτών, κοιτάξτε ακριβώς τι θα κάνω. Θα ρίξω βούτυρο μέχρι που να καλυφθεί σχεδόν όλος ο πάτος από το τηγάνι μου, εδώ. Και ενώ φαίνεται πολύ, δεν είναι πολύ, αυτό που θα κάνω είναι
να σοτάρω μέσα σε αυτό το βούτυρο το ψωμί μου. Και κοιτάξτε εδώ, εντάξει, είναι βαρβάτες οι φέτες ψωμί που έχω εδώ πέρα, αλλά ουσιαστικά είναι σαν 5-6 φέτες ψωμί του τόστ. Οπότε κόβω τα κροτονάκια μου εδώ. Εδώ και εδώ. Κόψουμε το ψωμί. Και καθώς ψήνει το βουτυράκι μας εδώ πέρα, πάρτε μία σκελίδα σκόρδο. Πατήστε την, ρίξτε την μέσα. Πάρτε και λίγο θυμαράκι. Ρίξτε το και αυτό μέσα. Αλάτι. Πού τα πήγα από εδώ. Αλάτι, πιπέρι. Και δυσκολεύω εδώ πέρα τους μάστορες να κάνουν πλάνα. Γιατί είμαι έλουρος. Πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Και πιπέρι. Και ρίχνουμε το ψωμάκι μας μέσα. Τώρα, κοιτάξτε εδώ. Η αναλογία σε βούτυρο και ψωμί είναι δυσανάλογη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που βλέπετε, είμαι σίγουρος πως δεν το έχετε ξαναδεί, αλλά τα σωστά κροτών γίνονται έτσι. Γίνονται με πολύ βούτυρο στο τηγάνι και πολύ ανακάτωμα. Κοιτάξτε εδώ, πρώτα απ' όλα, τα κροτών θα απορροφήσουν κατευθείαν το βούτυρο. Εδώ. Τώρα τι θέλουμε. Θέλουμε το βούτυρο να μαγειρέψει το ψωμάκι, να φύγει η υγρασία και να αρωματίσει με σκόρδο και θυμάρι όση ώρα ψήνονται μέσα στο τηγάνι. Οπότε θα μας πάρει διαδικασία 3-4 λεπτάκια και μόλις είναι έτοιμα θα σερβίρουμε. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, οι πρώτες καλλιέργειες μπρόκολου σημειώθηκαν στη Μεσόγειο και συγκεκριμένα στην Ιταλία, από όπου έγιναν οι πρώτες εξαγωγές για την Αγγλία στις αρχές του 16ου αιώνα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε αρκετά αργότερα επί προεδρίας Thomas Jefferson στο τέλος του 1700, ενώ αυξήθηκε σημαντικά η παραγωγή του εκεί στις αρχές του 1800. Και τα κουρτών μας είναι σχεδόν έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία φρίζει το βούτυρο γύρω-γύρω από το ψωμάκι. Αλλά τα σωστά κουρτών γίνονται έτσι. Και το φανταστικό είναι ότι το βούτυρο όλο εξαφανίστηκε. Μαντέψτε που είναι. Είναι μέσα στα κροτών. Μην νομίζετε ότι είναι healthy. Δεν είναι healthy, σας το είπα. Healthy είναι η σούπα μας. Οπότε τα κροτών είναι προαιρετικά. Άμα θέλετε, τα χρησιμοποιείτε, άμα θέλετε όχι. Και τώρα η εξής ερώτηση. Θα ρωτήσω εσένα, Μίτσο. Σε αυτό το πιάτο, σε αυτό το πιάτο ή σε αυτό το πιάτο θέλεις η σούπα. Το μαύρο. Το μαύρο. Το άσπρο. Το άσπρο. Το μαύρο. Το άσπρο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως εδώ πέρα θα φαίνεται λίγο μουντή η σούπα. Δεν θα κάνει αντίθεση το συγκεκριμένο χρώμα με το μαύρο. Θα κάνει πιο πολύ αντίθεση το άσπρο. Θα φαίνεται πιο ωραία. Η αλήθεια είναι. Το ιδανικό θα ήταν ένα γκρι. Που γκρι δεν έχουμε. Γκρι καλύτερα. Έχουμε ένα CL εδώ, δεν μας αρέσει. Οπότε έχουμε αυτά τα δύο. Να το βάλω στο άσπρο που το είδα εγώ. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό το άσπρο. Θα το βάλω εκεί που θες. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Λοιπόν. Είναι δημοκρατικές οι διαδικασίες. Σου είπα εγώ στα πόσα άζα να παίζει ο φακός σου. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τη σουπίτσα πώς πέφτει. Είναι πολύ σημαντικό η σούπα μας να έχει τη σωστή υφή. Δεν θέλουμε σούπες πουρέδες. Πρέπει να τρώγεται ευχάριστα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι πιο πηχτή, είναι μια βελτέ σούπα, αλλά τρώγεται πάρα πολύ ευχάριστα. Τώρα, από πάνω μου θέλετε λίγο να το κάνετε spicy, λίγο μπούκοβο μπορείτε να ρίξετε. Βέβαια το λεμόνι με τον μπρόκολο ταιριάζει πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε πάντα ότι δίνω την επιλογή στο τέλος. Όποιος θέλει να βάλει λεμονάκι ή lime. Εδώ. Ένα, δύο. Θα αφήσω εδώ. Όποιος θέλει βάζει lime και βέβαια τα υπέροχα κρουτών μας. Να βάλω να μην βάλω. Έχουν λιπαρά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Όχι, λάθος με τις 2, 4, 6, 7. 7. Και αυτό που θέλαμε να βάλουμε στο τέλος είναι λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Ωραία. Για τη βελουτέ σούπα με μπρόκολο, κόβουμε το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια, το σέλερι και το πράσο σε μικρά κυβάκια και τα βάζουμε στην κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε το σκόρδο ψιλοκομμένο και σοτάρουμε. Ρίχνουμε το μπρόκολο, το κρασί και περιμένουμε να εξατμιστεί τελείως. Προσθέτουμε το νερό, το γάλα, το εστραγγόν, αλάτι, πιπέρι, κλείνουμε το καπάκι και σιγοβράζουμε. Αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και χτυπάμε με το ραβδομπλέντερ μέχρι να πάρει βελουτέ υφή. Για τα κρουτών, τοποθετούμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά το βούτυρο,
το σκόρδο σπασμένο, θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Κόβουμε το ψωμί σε κυβάκια και το βάζουμε στο τηγάνι. Ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να αφυδατωθεί και να γίνει τραγανό. Σερβίρουμε τη σούπα με μπούκοβο, φέτες λάιμ, ελαιόλαδο και τα κρουτών. Η απόλυτη σούπα με μπρόκολο. Τι έχεις πάρει? Μισό λεπτάκι. Δεν υπάρχει σούπα. Είναι φανταστικό το ότι μια σούπα έχει πρωτεΐνη χωρίς να έχει κρέας, γιατί έχει από τον μπρόκολο. Είναι πεντανόστιμη, πεντανόστιμη, πραγματικά πεντανόστιμη. Είναι υπερχέλθη και δεν έχει τύψεις να φας και ολόκληρη την κατσαρόλα.